Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για το λίμα διάκριση. Θα συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Λέει ο Άγιος, στους αρχαρίους και αδυνάτους δεν πρέπει να παρουσιάζουμε αμέσως τις δυσκολίες της πνευματικής ζωής. Προς Έλληνα διελέγετο και άπιστον και ουκ ειδώτα τα ημέτερα. Ουκ ευούλετο τίνιν αυτόν από τον φορτικόν εν αγαγήν, αλλώς περέλεγεν εγενόμην της ανόμισος άνομος, τούτο και εντάφθα έπρατεν. Αν ακούσει δεσμά φυσί και θλίψεις ευθέως αποπηδά, ουκ είδε των δεσμών την δύναμην, γενέστο πρώτερον πιστός, γευσάστο του κηρύγματος και τότε και αυτός επιδραμείται της δεσμής τούτης. Ήκουσα του δεσπότου μου λέγοντος ότι ουδείς επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ηματίο παλαιό, ουδέ βάλου συνήνων νέων εις ασκούς παλαιούς επί ρίγνυνται οι ασκοί. Η ψυχή τούτου ημάτιον εστί παλαιών και ασκός παλαιός. Ούκανε νεώθητη πίστη, ούκανε καινίσθητη του πνεύματος χάριτη. Ασθενείς εστίν έτη και γήινος, βιωτικά αφρονεί και προς την κοσμικήν φαντασία νεπτόητε. Δόξη σερά της παρούσης. Αν εκ προημίων ευθέως ακούσει ότι γενόμενος χριστιανός, δεσμότης ευθέως γεννήσεται και άλυσιν περικήσεται. Εσκυνθείς και ρηθριά σας αποπηδήσετε του κηρύγματος, δια τούτο εκείνου τη ασθενεία συγκαταβαίνει. Μετάφραση. Ο Απόστολος Παύλος διαλεγόταν με ειδωλολάτρη και άπιστο, το βασιλιά Αγρίπα εννοεί εδώ, που δεν εγνώριζε τη χριστιανική πίστη και διδασκαλία. Δεν ήθελε λοιπόν να τον οδηγήσει στο χριστιανισμό αναπτύσσοντας τις δύσκολες εντολές του, αλλά έκανε ό,τι έκανε, άλλοτε που έλεγε, απέναντι των ειδωλολατρών που δεν είχαν όπως οι Ιουδαίοι νόμο, συμπεριφέρθηκα σαν άνομος. Αν ακούσει λέγει δεσμά και θλίψεις, αμέσως θα φύγει μακριά, γιατί δεν γνωρίζει τη δύναμη που έχουν τα σίδερα της φυλακής, όταν τα υποφέρει κανείς για την αλήθεια. Ας γίνει προηγουμένως πιστός, ας γευθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου και τότε και αυτός θα προθυμοποιηθεί να δεχθεί τα δεσμά αυτά. Άκουσα τον Κύριό μου που είπε ότι κανείς όταν πρόκειται να μπαλώσει παλιό ρούχο δεν χρησιμοποιεί μπάλωμα από καινούριο ύφασμα, γιατί το αμεταχείριστο αυτό κομμάτι που είναι σκληρό και χρησιμοποιείται για συμπλήρωμα θα μαζέψει το παλιό ύφασμα και το σχίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν μούστο σε παλιά ασκιά, γιατί σπάζουν τα ασκιά. Η ψυχή του αρχάριου στην πνευματική ζωή είναι παλιό ρούχο και παλιό ασκή. Δεν ανανεώθηκε με την πίστη, δεν ανακαινίστηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ακόμη αδύνατος και έχει υγιεινά φρονήματα. Σκέπτεται κοσμικά, έχει παρασυρθεί από τις φαντασιώσεις της κοσμικής ζωής και αγαπάει πολύ τη δόξα της παρούσας ζωής. Αν ακούσει από την αρχή απότομα ότι μόλις γίνει χριστιανός θα φυλακιστεί αμέσως και θα δεθεί με αλυσίδες, θα ντραπεί, θα κοκκινήσει και θα απομακρυνθεί από το χριστιανικό κήρυγμα. Γι' αυτό και φέρεται συγκαταβατικά στην αδυναμία του ανθρώπου. Εκλογή του κατάλληλου χρόνου, τρόπου κλπ. Λέει ο Άγιος, το φάρμακον καν μυριάκης ωφέλιμον ή πολλάκης άχρηστον γίνεται δια την εμπειρίαν του χρωμένου. Και γάρ και καιρόν ιδέν εχρή καθόν τούτο επιτιθένε και ποσότητα αυτού του φαρμάκου και σώματος κράσιν την δεχομένην
και χώρας φύσιν και ώραν έτους και δίαιταν κατάλληλον και πολλά έτερα, ον όπερ αν παροφθεί της άλλης λιμανείται πάση της ηρημένης. Είδε ένθα σώμα θεραπεύειν δι, το σαύτης ημίν ακριβίας χρία, πολλό μάλλον όταν ψυχής επιμελώμεθα και λογισμούς θεραπεύομεν, πάντα διερευνάστε και σκοπήν αναγκαίων μετά ακριβίας απάσης. Μετάφραση. Το φάρμακο, και όταν ακόμη είναι εξαιρετικά ωφέλιμο, γίνεται πολλές φορές άχρηστο, όταν αυτός που το χρησιμοποιεί στερείται πείρας. Γιατί πρέπει να γνωρίζει κανείς και το χρόνο κατά τον οποίο θα το χρησιμοποιήσει και τη δόση του φαρμάκου που πρέπει να χορηγήσει και την ιδιοσυγκρασία αυτού που θα το πάρει και το κλίμα της χώρας και την εποχή του έτους και τη δίαιτα που πρέπει να κάνει ο άρρωστος και πολλά άλλα. Αν ένα από αυτά παραβλέψει κανείς, θα αχρηστέψει όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν. Αν λοιπόν όταν πρόκειται να θεραπεύσουμε το σώμα χρειάζεται τόσο προσεκτική θεραπεία, είναι περισσότερο αναγκαίο να εξετάζουμε και να παρατηρούμε τα πάντα με μεγάλη προσοχή όταν φροντίζουμε για την ψυχή μας και θεραπεύουμε την κακή νοοτροπία μας. Κάθε φάρμακο ωφελεί ορισμένη αρρώστια και όχι όλες. Τα φάρμακα τα ιατρικά, δι' εκείνα γεγέννηται τα πάθη μόνον, άπερ ανελήν δύναται, ούδι εκείνα τα μηδέν ωφελούμενα παρά αυτόν. Δηλαδή, τα ιατρικά φάρμακα έχουν γίνει για εκείνα μόνον τα νοσήματα, τα οποία βεβαίως και μπορούν να θεραπεύσουν, και όχι για εκείνα στα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Ο γιατρός χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους θεραπείας. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τη θεραπεία της ψυχής. Επί και των ιατρών όταν είδεις νυν μεν καίοντα, νυν δε τρέφοντα και νυν μεν σιδήρο χρώμενον, νυν δε φαρμάκο και ποτέ μεν απάγοντα σιτίων και ποτών, ποτέ δε επιτρέποντα τούτον άρδιν εμφορίστε τον κάμνοντα και ποτέ μεν περιβάλλοντα πάντοθεν, ποτέ δε αυτόν εκείνον τον διαθερμανθέντα και λέβοντα φιάλιν ολόκληρον εκποιήν υδάτων ψυχρών, ου κατά γνώση της μεταβολής, ουδέ της συνεχούς μεταστάσεως. Αλλά τότε μάλιστα επενέσεις την τέχνην, τα δοκούντα ημίν εναντία είναι και βλαβερά μετά του θαρήν προσάγουσαν ορών και το ασφαλές εγγυωμένην, τούτο γάρ ανήρ τεχνικός. Μετάφραση. Επειδή και το γιατρό, όταν τον δεις άλλοτε να καυτηριάζει και άλλοτε να επουλώνει την πληγή, άλλοτε να χρησιμοποιεί νηστέρι και άλλοτε φάρμακο, άλλοτε να απαγορεύει στον ασθενή τροφές και ποτά και άλλοτε να του επιτρέπει να κάνει υπερβολική χρήση αυτών, άλλοτε να τον τίνει και να τον σκεπάζει από παντού και άλλοτε να διατάζει αυτόν που έχει ζεσταθεί πολύ να πιει ολόκληρη φιάλη με κρύο νερό, δεν θα κατηγορήσεις τη χρήση διαφορετικών κάθε φορά μέσων, ούτε τη συνεχή αλλαγή της γνώμης του. Αντίθετα, τότε κυρίως θα πενέψεις την ιατρική τέχνη, γιατί βλέπεις να χρησιμοποιεί με θάρρος μεθόδους θεραπείας που σε μας φαίνονται αντίθετες και επιζήμιες, κι όμως να εγγυάται με αυτές την εξασφάλιση της υγείας μας, γιατί αυτό σημαίνει να είναι κανείς αληθινός επιστήμονας και ικανός στη δουλειά του. Δεν αποκαλύπτουμε όλα όσα γνωρίζουμε, αλλά όσα είναι χρήσιμα στους μαθητές μας. Λέει ο Άγιος, «Ουδέ ανάγκης εμπεσούσης πάντα εξέχει εν εις μέσον, αλλά τα πλείωνα απεκρύψατο και μίζωνα. Ελεύσω με γάρ φυσίν εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Φίδομαι δε μη της εις εμέ λογίσιτε υπέρω βλέπει ή ακούει τι εξ εμού. Ταύτα δε έλεγε παιδεύων άπαντας, μη δε ανάγκης ούσης πάντα όσα σύνισμενε αυτής, φέροντας αυτά εις μέσον κατά τη θένε, αλώσα της ακούουσι χρήσιμα». Μετάφραση. Ο Απόστολος Παύλος δεν τα φανέρωνε όλα στους χριστιανούς, κι όταν ακόμη παρίστατο ανάγκη, αλλά τα περισσότερα και τα σπουδαιότερα τα απέκρυψε. Γιατί, λέγει, «θα έλθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις που έλαβα από τον Κύριο,
Δυσκολεύομαι όμως για να μην νομίσει κανείς ότι είμαι κάποιος σπουδαίος, ανώτερος από αυτό που βλέπει σε μένα ή ακούει από μένα. Και τα έλεγε αυτά διδάσκοντας όλους μας, ότι κι όταν ακόμη υπάρχει ανάγκη, δεν πρέπει να φέρνουμε σε φως και να ανακοινώνουμε όλα όσα γνωρίζουμε, αλλά μόνον εκείνα που είναι χρήσιμα στους ακροατές μας. Τη διόρθωση των ελαττωμάτων μπορούμε να την επιτύχουμε και με άδολα τεχνάσματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που η ευθύτητα βλάπτει. Πολύ γάρι της απάτης ισχύς, μόνον μη μεταδολεράς προσαγέστο της προαιρέσεως. Μάλλον δε, ουδέ απάτην το τι ούτων δι καλήν, αλικονομίαν τεινά και σοφίαν και τέχνην ικανήν, πολλούς πόρους εν της απόρης ευρύν και επλημελίας επανορθώσε ψυχής. Και γάρα πατεών εκείνος, αν ή καλείστε δίκαιος, ότο πράγματι και χρημένος αδίκως, ουχ ο μεθυγιούς γνώμης του τοπιών. Και πολλάκις απατής εδέων και τα μέγιστα διατάφτης ωφελήσε της τέχνης, ο δε εξευθείας προσενεχθείς, κακά μεγάλα τον νου καπατηθέντα ηργάσατο. Δηλαδή, μετάφραση. Η χρήση απατηλών τεχνασμάτων, όταν δεν γίνεται με πονηρή διάθεση, έχει μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα η χρήση αυτή δεν πρέπει καν να ονομάζεται απάτη, αλλά οικονομία και σοφία και τέχνη, γιατί είναι ικανή να βρει λύσεις στα αδιέξοδα και να επανορθώσει τα λάθη της ψυχής. Γιατί είναι δίκαιο να ονομάζεται απατεώνας εκείνος που χρησιμοποιεί την απάτη για να αδικήσει και όχι εκείνος που την χρησιμοποιεί για αγαθό σκοπό. Και πρέπει συχνά να καταφεύγει κανείς σε απατηλά τεχνάσματα προκειμένου με την τέχνη αυτή να ωφελήσει πολύ. Ενώ εκείνος που φέρεται με ευθύτητα μπορεί μερικές φορές να προξενήσει μεγάλα κακά σε αυτόν, τον οποίον θα μπορούσε να σώσει, αν χρησιμοποιούσε κάποιο απατηλό τέχνασμα. Δηλαδή, εδώ να σημειώσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στον ικανό φίλο του Βασίλειο, τον οποίον παρακίνησε να γίνει επίσκοπος, υποσχόμενος ότι και αυτός θα δεχθεί το αξίωμα. Υπόσχεση όμως που δεν ετήρησε εκείνη την εποχή από συνέστηση της αναξιότητάς του. Η γνώμη του Χρυσοστόμου ότι η ευθύτητα μπορεί να βλάψει έχει εφαρμογή σε ειδικές περιπτώσεις. Η ανακοίνωση, παραδείγματος χάριν, σε ένα βαριά άρρωστο ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη, μπορεί να παραλύσει το ηθικό του και να χειροτερέψει την κατάστασή του. Η περιγραφή, άλλο παράδειγμα, με κάθε λεπτομέρεια της παρεκτροπής ενός παιδιού, μπορεί να το οδηγήσει στην αυθάδεια ή στην απόγνωση κλπ. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμούμε ούτε να μεγαλοποιούμε τις αδυναμίες των άλλων. Λέει ο Άγιος, ούτως ούτε καταφρονήν ούτε σφόδρα αντιποιήστε της των πολλών ασθενείας χρή. Ιού χωρώμεν και τους ιατρούς του τοπιούντας και όταν μένε χωρί χαριζομένους της κάμνουσιν όταν δε η χάρις ή εκείνον βλάβην εργάζεται ουκ έτη φιδωμένους, πανταχού το μέτρον τιμάν καλών. Δηλαδή, επομένως, δεν πρέπει ούτε να υποτιμούμε, ούτε να μεγαλοποιούμε την αδυναμία των πολλών. Ή μήπως δεν βλέπουμε ότι και οι γιατροί κάνουν το ίδιο, όταν δηλαδή υπάρχει δυνατότητα υποχωρούν στις αδυναμίες των αρρώστων και τους κάνουν τα χατήρια, όταν όμως κρίνουν ότι η δική τους υποχωρητική στάση βλάπτει την υγεία τους, δεν δείχνουν κανένα ίκτο απέναντί τους. Είναι λοιπόν καλό να τηρούμε παντού το μέτρο. Όταν διαβλέπουμε έξαψη και έκρηξη, καλό είναι να αποχωρούμε. Λέει ο Άγιος, «Ταύτα υπόν ο Ιησούς και απελθόν από αυτόν εκρίδη. Νυν τι κρύπτεται, ουδέ γαρ λίθους ήραν κατά αυτού, ουδέ ευλασφήμισαν τι τιούτων ίον έμπροσθεν, τι νοσουν ένε και νεκρίβη, τας καρδίας εμβατεύων, ήδη ζέοντα και φωνώντα και ού περιέμενε, ώστε εις έργον εξελθήν, αλλά κρύπτεται παραμυθούμενος αυτών των φθόνων». Μετάφραση. Αφού είπε αυτά ο Ιησούς στους Ιουδαίους και αφού αποχώρησε, κρύφτηκε. Αλλά γιατί τώρα κρύβεται? Γιατί αυτή τη φορά δεν έριξαν λίθους εναντίον του, ούτε τον ευλασφήμισαν, όπως προηγουμένως. Για ποιο λοιπόν λόγο κρύφτηκε? Ερευνώντας τις καρδιές τους,
ήξερε ότι ο φθόνος κόχλαζε μέσα τους και τους προκαλούσε φωνικές διαθέσεις και γι' αυτό δεν περίμενε να προχωρήσουν στην πράξη του φόνου, αλλά κρύβεται για να καταπραίνει την οργή τους. Τελειώνοντας με το λίμα διάκριση, λέει ο Άγιος, «Άλλοτε θα παρηγορούμε και άλλοτε θα αποστομώνουμε. Ούτε αΐ παρακαλήν δι, ούτε επιστομίζειν αΐ». Δηλαδή, ούτε πάντοτε πρέπει κανείς να απευθύνει παρακλητικούς λόγους, ούτε πάντοτε να αποστομώνει. Το επόμενο λίμα που θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λίμα «Διάλογος». Αξία και ωφέλειες του διαλόγου. Είναι το καλύτερο μέσο για να πείσουμε ο διάλογος. Λέει, «Προς τους πέδαστους σε αυτόν διαλεγόμεθα και πείθομεν αυτούς». Δηλαδή, ας διαλεγόμαστε με τα παιδιά μας και ας τα πείθουμε. Ο διάλογος είναι δείγμα αγάπης. Τίνα ουν εστί τα της αγάπης ενδεικτικά, το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς, Κορίνθι, ουκαν εχόμεθα σιγάν προς ημάς, αλλά ήβουλόμεθα και επιθυμούμεν φθέγγεστε και διαλέγεστε ημίν, ο περέθος των αγαπώντων εστί, και γαρ όπερις είναι επί σώματος περιπλοκέ χειρών, τούτο επί ψυχή συνουσία λόγου, πάντα με τα παρησίες ημίν διαλεγόμεθα ως αγαπητής, και ουδέν υποστελόμενοι, ουδέ ταμιευόμενοι, και η προσθήκη δε του ονόματος φιλίας πολλής και διαθέσεως και θερμότητος, και γάρι όθαμεν των αγαπωμένων συνεχώς γυμνά τα ονόματα περιστρέφην. Μετάφραση. Ποια είναι λοιπόν τα δείγματα της αγάπης του? Ανοίξαμε σε σας το στόμα μας με εμπιστοσύνη, Κορίνθοι. Δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί απέναντί σας, αλλά θέλουμε πάντοτε και επιθυμούμε να μιλάμε και να διαλεγόμαστε μαζί σας, πράγμα που συνηθίζετε από εκείνους που αγαπούν. Γιατί ό,τι είναι για το σώμα οι εναγκαλισμοί, είναι για την ψυχή η επικοινωνία με λόγια. Τα συζητούμε όλα μαζί σας με θάρρος και ειλικρίνεια, γιατί μας είστε αγαπητοί και δεν παραποιούμε από φόβο τίποτε ούτε κρύβουμε». Και η προσθήκη του ονόματος των Κορινθίων είναι δείγμα μεγάλης φιλίας και αδελφικής διαθέσεως και θερμότητας, γιατί συνηθίζουμε να αναφέρουμε συχνά και ονομαστικά εκείνους που αγαπούμε. Πότε ωφελεί ο διάλογος? Λέει, «Ανθρώπο της διαλεγόμενος εν αρέτο ου μικράν καρπούτε την ωφέλιαν». Δηλαδή, όταν διαλέγεται κανείς με εν άρετο άνθρωπο, καρπώνεται μεγάλη ωφέλεια. Απολαμβάνουν όσοι διαλέγονται με ευσεβείς. Λέει, «Ταύτα ούχ απλώς, ουδέ μάτιν προημιαζόμεθα, αλλά βουλόμενη καθεκά στην ημέραν εις υπόμνησιν ημάς αγαγήν των αγαθών πράξεων, είναι ατέλειοι και απειρτισμένοι την χάνοντες και κατά την της πολιτείας αρετήν διαλάμποντες, γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, και φανίσιστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγων ζωής επέχοντες, εις καύχημα ημέτερον, εις ημέραν Χριστού, είναι και μόνον φαινόμενοι ωφελείτε τους ημίν συγκινωμένους και τις προσούσις ημίν ευωδίας της πνευματικής και της αρίστης πολιτείας μεταλαμβάνωσιν οι κοινωνούντες ημίν της διαλέξεως. Δηλαδή, αυτά δεν τα αναφέρουμε απλά, ούτε χωρίς κάποιο σκοπό έτσι εισαγωγικά, αλλά επειδή θέλουμε να σας οδηγήσουμε στο να θυμάστε κάθε μέρα τις αγαθές πράξεις, ώστε γενόμενοι τέλειοι και ολοκληρωμένοι και λάμποντες με την αρετή της όλης συμπεριφοράς σας να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, παιδιά του Θεού ανεπίληπτα, και να φανείτε σαν αστέρια φωτεινά στον κόσμο, κρατώντας σταθερά το λόγο του Ευαγγελίου, που δίνει ζωή,
πράγμα που θα είναι για μένα καύχημα κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και για να ωφελείτε με μόνη την παρουσία σας εκείνους που σας συναναστρέφονται και να απολαμβάνουν τη δική σας πνευματική ευωδία και την άριστη συμπεριφορά εκείνοι που συμμετέχουν στις συζητήσεις σας. Ποιο το περιεχόμενο του διαλόγου? Λέει: «Τι αυτά διαλέγεστε, άτι εις ακούουσι πολλήν παρέξει την ωφέλιαν και ημάς πάσης μέμψεως ελευθερώσει». Δηλαδή, να κάνουμε διάλογο για τέτοια θέματα που και αυτούς που ακούνε θα ωφελήσουν πολύ και μας θα απαλλάξουν από κάθε παρηγοριά, ότι δηλαδή δεν επράξαμε το καθήκον μας. Το περιεχόμενο του διαλόγου με τους νέους. Λέει: «Περί Θεού διαλεγέστος αναή, περί φιλοσοφίας της άνω». Δηλαδή, ας συζητούν οι νέοι πάντοτε για το Θεό, για την ουράνια φιλοσοφία. Να διαλεγόμαστε με τα παιδιά και για την αγνότητα. Λέει ο Άγιος: «Εκείθεν η κακία δυσανάσπαστος γίνεται, ότι ουδείς περί παρθενίας αυτής διαλέγεται, ουδείς περί σοφροσύνης, ουδείς περί υπεροψίας χρημάτων και δόξης, ουδείς ταύτα τα εν τες γραφές παρηγγελμένα». Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο η κακία δύσκολα ξεριζώνεται από την ψυχή είναι ότι κανείς δεν φροντίζει με επιμέλεια για τα παιδιά του, κανείς δεν διαλέγεται μαζί τους για την αγνότητα, κανείς για την σεμνότητα, κανείς για την καταφρόνηση των χρημάτων και της δόξας, κανείς για τις θείες εντολές που περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή. Ο διάλογος ελκύει όταν ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του συνομιλητή. Λέει: «Ο Παύλος από βωμού της έλυση διαλέγεται και ποιητών παράγει μαρτυρίας εις μέσων και μετά περιτομής της Ιουδαίης δημιγορεί και από θυσιών προς τους εν νόμο ζώντας την αρχήν ποιείται της διδασκαλίας. Επειδή γαρεκάστο τα συνήθη φύλα και ο Θεός και οι παρα αυτού πευθέντες άνθρωποι προς την της οικουμένης σωτηρίαν ούτω τα πράγματα μεταχειρίζουσι». Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος διαλέγεται με τους Έλληνες, δηλαδή τους Αθηναίους, παίρνοντας αφορμή από ένα βωμό του αγνώστου Θεού και παρουσιάζει στο μέσον τις μαρτυρίες των ποιητών. Αγορεύει στους Ιουδαίους επικαλούμενος την περιτομή και από τις θυσίες αρχίζει τη διδασκαλία του προς εκείνους που ζούσαν σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο. Επειδή δηλαδή ο κάθε άνθρωπος αγαπάει εκείνα με τα οποία έχει συνηθίσει να ζει και ο Θεός και οι άνθρωποι, τους οποίους αυτός έστειλε για τη σωτηρία της οικουμένης, χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα. Ο δάσκαλος γνωρίζει και εκμεταλλεύεται τα ενδιαφέροντα του παιδιού κατά το διάλογο. Λέει: «Διδάσκαλος πεδίο διαλεγόμενος τα αυτά εκείνο πολλαχού θαυμάζει, όταν αυτό βούλητε, επισπάσαστε και υπαγαγέστε». Δηλαδή, ο δάσκαλος όταν συνομιλεί με ένα παιδί θαυμάζει σε πολλά σημεία όσα θαυμάζει και εκείνο όταν θέλει να το προσελκύσει και να το φέρει στην εξουσία του. Ποιοι οι κανόνες του διαλόγου? Ο διάλογος να γίνεται σε ήσυχους τόπους για να μην διασπάται η προσοχή των ακροατών. Λέει: «Πολλάκις αυτής είναι γένετο ιδία περί αναγκαίων διαλεγόμενος και ον ου θέμης εταίρους ακούσε. Ποιείδε τούτο και εν όρεση και εν κήπης μάλιστα καθαρών θορύβων επιζητών αηχωρίων ώστε μη την διάνοιαν εκκρούεστε της ακροάσεως». Δηλαδή, πολλές φορές ο Χριστός συναναστρεφόταν ιδιαιτέρως στους μαθητές του, συζητώντας μαζί τους για σπουδαία θέματα που δεν έπρεπε άλλοι να ακούσουν. Το κάνει δε αυτό και σε βουνά και προπαντός σε κήπους, αναζητώντας πάντοτε τόπο απαλλαγμένο από θορύβους, ώστε να μην αποσπάται ο νους τους από την ακρόαση. Επίσης για το ίδιο θέμα λέει: «Ιδόν δε ο Ιησούς τους όχλους ανέβει εις το όρος, εν ενή καθέζεται χωρίο, και ούκ εν πόλη και αγορά μέση, αλλά εν όρη και ερημία, παιδεύων ημάς μηδέν προς επίδειξην ποιήν, και τον εν μέσω θορύβων απαλάτεστε, και μάλιστα όταν φιλοσοφήν δέει και περί αναγκαίων διαλέγεστε πραγμάτων». Δηλαδή, όταν είδε ο Ιησούς τα πλήθη που είχαν έλθει να τον ακούσουν, ανέβηκε στην πλαγιά του όρους. Επήγε και κάθισε ο Ιησούς σε κάποιο τόπο
και μάλιστα όχι σε κάποια πόλη και στο κέντρο της αγοράς, αλλά σε βουνό και σε ερημιά, διδάσκοντας και εμάς να μην κάνουμε τίποτε προς επίδειξη και να απομακρυνόμαστε από τους θορύβους. Και μάλιστα όταν είναι ανάγκη να σκεφτούμε σοβαρά και να συζητήσουμε για θέματα σπουδαία και αναγκαία. Η ησυχία είναι προϋπόθεση της επιτυχίας του διαλόγου και της διδασκαλίας. Ατάραχος η διάλεξης και αθόρυβος η διδασκαλία και μεταπλείον ο συνέσεως η ακρόασης, ουδενός ημών την ακοήν ενοχλούντος θορύβου. Η συζήτηση θα είναι ατάραχη και η διδασκαλία αθόρυβη και η ακρόαση θα γίνεται με περισσότερη προσήλωση όταν δεν ενοχλεί κανείς θόρυβος την ακοή μας. Πρέπει να συζητούμε ήσυχα και με επιοίκεια. Η γλώτα μετά της ησυχίας και επιοικίας τα ρήματα προφερέτω. Δηλαδή, η γλώσσα μας να προφέρει τα λόγια ήσυχα και με επιοίκεια. Ο διάλογος να γίνεται ιδιαιτέρος. Λέει, προς φίλους έχοντες τί των αναγκαίων υπήν, κατά μόνος αυτούς λαμβάνοντες ούτω διαλεγόμεθα. Όταν έχουμε να συζητήσουμε κάτι σπουδαίο με τους φίλους μας, τους παίρνουμε ιδιαιτέρως και έτσι διαλεγόμαστε. Ο διάλογος με τα παιδιά πρέπει να γίνεται με καλοσύνη. Ού μεταπηλής και ύβρεως, αλλά μετακολακίας και προσυνίας πολλής προς τα παιδεία διαλεξόμεθα. Δηλαδή, να κάνουμε διάλογο με τα παιδιά όχι με απειλές και βρισχές, αλλά με το καλόπιασμα και με πολλή καταδεκτικότητα και καλοσύνη. Μετά τον έλεγχο να γίνεται ήπιος διάλογος. Λέει, «Και γάρ και ιατροί, και πατέρες ούτοποιήν ιώθασιν, ημέν δραστικότερα πρότερον επιτιθέαση και επιδάν ρίξει το έλκος, τότε τα καταγλυκένιν δυνάμενα φάρμακα προσάγουση. Και πατέρες δε, όταν είδωσι τους παιδας τους εαυτών ατακτούντας, πρότερον επιπλήξεσι σφοδροτέρες κέχριντε, μετά δε ταύτανου θεσίες και παρακλήσεσι. Τον αυτόν δι τρόπον και ημείς, ή και χθες σφοδρότερον εχρυσάμεθα το λόγο, αλλά σήμερον προσυνεστέραν ποιησόμεθα την διάλεξην, και καθάπερ μέλη η μέτερα θεραπεύσομεν». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Και οι γιατροί και οι πατέρες έτσι συνηθίζουν να κάνουν. Οι μεν γιατροί επιθέτουν πρώτα φάρμακα δραστικότερα, και όταν ανοίξει η πληγή, τότε χρησιμοποιούν εκείνα τα φάρμακα που μπορούν να ανακουφίζουν τον πόνο. Οι δε πατέρες, όταν ειδούν τα παιδιά τους να ατακτούν, χρησιμοποιούν πρώτα τις περισσότερο αυστηρές επιπλήξεις και αργότερα συμβουλές και προτροπές. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο και εμείς, αν και χθες χρησιμοποιούσαμε αυστηρότερα το λόγο, όμως σήμερα θα μιλήσουμε με καλοσύνη και θα θεραπεύσουμε τις πληγές σαν να πρόκειται για δικά μας μέλη». Η απλότητα του δασκάλου διευκολύνει το διάλογο. Ούτω ευτελές περιέκει το σχήμα και κοινών άπασιν ο Χριστός ως και Σαμαρίτιδας γυναίκας και πόρνας και τελώνας μεταπολής της αδείας θαρήν αυτό προσιένε και διαλέγεστε. Δηλαδή, η όλη εμφάνιση του Χριστού ήταν τόσο απλή και συνηθισμένη ώστε και αμαρτωλές Σαμαρίτιδες γυναίκες και πόρνες και τελώνες να παίρνουν με μεγάλη ευκολία το θάρρος να τον πλησιάζουν και να διαλέγονται μαζί του. Τον διάλογο τον διευκολύνει η ταπείνωση. «Καύχημα ημώνες μεν καθάπερ και ημείς ημών, εντάφθα των εκ των ηρημένων υποτέμνεται φθόνων, μεριστάς αυτούς και κοινωνούς ποιήσας της δόξης των αυτού κατορθωμάτων. Πάλιν καντάφθα απολύτω της ταπεινοφροσύνης αυτού διόν ήρηκεν επιδείκνυται. Ούγαρός διδάσκαλος μαθητές, άλλος μαθητής μαθητές ομοτίμης διαλεγόμενος, ούτως εξισάζει των λόγων». Δηλαδή, είμαστε καύχημά σας, όπως ακριβώς και εσείς είστε δικό μας καύχημα. Εδώ συγκρατεί το φθόνο που μπορούν να προκαλέσουν αυτά που τους είπε, κάνοντας και αυτούς μέτοχους και κοινωνούς της δόξας των κατορθωμάτων του. Και εδώ πάλι με όσα είπε δείχνει το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης τους, γιατί δεν διαλέγεται σαν δάσκαλος με μαθητές, αλλά σαν μαθητής με ισότιμους μαθητές, εξισώνοντας έτσι το λόγο το δικό του με το λόγο των μαθητών του. Ο διάλογος να γίνεται με επιοίκεια και πραότητα. «Καν διαλεγόμεθα προς τεινάς, μετ' επιοικίας και πολλής της πραότητος του τοπιόμεν». Δηλαδή,
και αν κάνουμε διάλογο με ορισμένους ανθρώπους, ας τον κάνουμε με επιείκεια και μεγάλη πραότητα. Επίσης, για το ίδιο, σε άλλο σημείο λέει «Και δια των έργων και δια των ρημάτων πάσαν επιείκειαν ενδεικνύμενος, πράος δε και ημέρος το συμβισόμενον προανεφώνησεν. Εντεύθεν εις πάσαν και ημάς εν άγων πραότητα και παιδεύων ημάς όταν προς την ας διαλεγόμεθα και μη πείθομεν, μη δυσχεραίνην, μη δε εκθυριούστε, ουγαρεστή αν είσαι τον χαλεπαίνοντα, αλλά απιθέστερον εργάσαστε μάλλον». Δηλαδή, αφού έδειξε ο Χριστός και με τα έργα και με τα λόγια κάθε επιείκεια προς τους Ιουδαίους, τους προανάγγειλε αυτό που επρόκειτο να συμβεί με πραότητα και ημερότητα. Θέλησε με αυτό τον τρόπο να μας προτρέψει να είμαστε πράοι και να μας διδάξει να μην δυσανασχετούμε ούτε να αποθυριωνόμαστε όταν διαλεγόμαστε με κάποιους και δεν μπορούμε να τους πείσουμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κερδίσει τίποτε ο εξαγριωμένος, αλλά αντίθετα είναι δυνατόν να κάνει τον κακότροπο περισσότερο απίθαρχο. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε με το λίμα διάλογος και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Παιδαγωγική ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρόνη.